True story νούμερο 9 και σε αυτό το true story μιλάμε για το πού μας πάει η κατάσταση του κορονοϊού σε σχέση με τις δουλειές μας. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον επειδή στο true story σας μιλώ για πράγματα που τρέχουν στη ζωή μου, που συναντώ και ιδέες και συμπεράσματα που υπάρχουν μέσα από οτιδήποτε μου συμβαίνει, είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου προσωπική έτσι, άποψη και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Μόνο ένα είδος επιχειρήσεων θα είναι αυτό που θα μπορέσει να επιβιώσει στο μέλλον. Ποιο είναι αυτό το είδος? Είναι το είδος των επιχειρήσεων που θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν το προϊόν τους, την ιδέα τους, την υπηρεσία τους απευθείας στον καταναλωτή. Νομίζω ότι η αλλαγή και η πολύ πολύ γρήγορη προσαρμογή που έπρεπε όλοι να υποστούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε το μήνυμά μας όσο πιο γρήγορα γίνεται στον καταναλωτή είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή δεν πιστεύω ποτέ ότι θα γυρίσουμε πίσω και θα σας πω γιατί. Όλο αυτό το μοντέλο το οποίο είχε δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή το πώς φτάνει ένα προϊόν στον καταναλωτή, ξεκινούσε από ένα εργοστάσιο, πήγαινε σε έναν εισαγωγέα, μετά πήγαινε σε ένα χονδρέμπορα, ο χονδρέμπορας το είχε σε νομό, ο χονδρέμπορας το έδινε στους αντιπροσώπους που ήταν κατά περιοχή, εκείνοι το πήγαιναν στα μαγαζιά. Όμως όλο αυτό το μοντέλο δεν χρειάζεται να υπάρχει πια. Είναι άχρηστο. Υπάρχει 100 χρόνια, είναι όμως άχρηστο γιατί μέσα από το ίντερνετ όλες οι επιχειρήσεις έχουν πια πρόσβαση στον καταναλωτή. Άρα γιατί να υπάρχει αντιπρόσωπος όταν εγώ σαν εταιρεία μπορώ να φτάσω κατευθείαν τα προϊόντα μου στον καταναλωτή? Γιατί να υπάρχει ο εισαγωγέας όταν εγώ σαν εταιρεία μπορώ να σηκώσω ένα site, να το μεταγλωτήσω στη γλώσσα χύψη του κράτους που με ενδιαφέρει και να έρθω σε επαφή με τον καταναλωτή? Άρα θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτή την περίοδο ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε μία αλλαγή που είχε αρχίσει να συμβαίνει σιγά σιγά όλα αυτά τα χρόνια που όλοι μας παρακολουθούσαμε στο ίντερνετ τι γίνεται ή είχαμε κάνει δειλά-δειλά κάποιες αγορές μας στο ίντερνετ, έτσι. Αυτή η φάση του κορονοϊού προσάρμοσε όλους τους καταναλωτές και όλες τις εταιρείες που ήταν έτοιμες να δράσουν ή είχαν γρήγορα αντανακλαστικά, rebound που λέω εγώ, έτσι, στο να στηθούν μέσα στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και να μπορούν να είναι προσβάσιμες από τους καταναλωτές. Είναι θεμελιώδης η αλλαγή. Πιστεύω ότι θα φέρει τα πάνω κάτω τα επόμενα χρόνια. Δεν εννοώ όμως ότι δεν θα υπάρχουν φυσικά καταστήματα. Βεβαίως και θα υπάρχουν φυσικά καταστήματα. Βεβαίως και θα υπάρχουν τρόποι εξυπηρέτησης ενός πελάτη εκτός ίντερνετ και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Απλά η εμπειρία που θα κερδίζει ο καταναλωτής από ένα φυσικό κατάστημα, αυτό που λέγεται customer experience, δηλαδή αυτό το οποίο θα βιώνει μέσα σε ένα φυσικό κατάστημα πλέον, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει. Δηλαδή θα υπάρχουν φυσικά καταστήματα, θα είναι η ίδια η μορφή τους, αλλά η εμπειρία του καταναλωτή θα είναι τελείως διαφορετική. Και για να κλείσω αυτό το βίντεο και να καταλάβετε πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς όμως να το έχουμε συνειδητοποιήσει, θα σας έλεγα μόνο ένα πράγμα. Σκεφτείτε πόσα πράγματα έχετε αγοράσει από το ίντερνετ μέσα στο 2020 που ποτέ πριν δεν θα φανταζόσασταν ότι θα τα αγοράζατε online. Έτσι, αυτό είναι ενδεικτικό. Άρα όλος ο κόσμος ανακαλύπτει τη δύναμη του διαδικτύου, είτε από την πλευρά του καταναλωτή γιατί έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση και δυνατότητα έρευνας, είτε από την πλευρά των εταιριών γιατί χωρίς να υπάρχουν σύνορα, κράτη, οτιδήποτε, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να φτάσουν απέναντι εκεί που στοχεύουν. Και έτσι πιστεύω ότι οι μόνες εταιρείες, για να κλείσω σιγά σιγά αυτό το σύντομο βίντεο, True Story 9, οι μόνες εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να επιβιώσουν στο μέλλον είναι αποκλειστικά και μόνο οι εταιρείες που θα φτάσουν, που θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή ανεξάρτητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Πολλά πολλά φιλιά, γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω από τα σχόλια ή οποιαδήποτε απορία υπάρχει και θα είμαι και να σας απαντήσω. Δείτε και τα υπόλοιπα true stories, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι κάθε true story έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τον άνθρωπο που το βλέπει και γι' αυτό βγαίνω στην διαδικασία, βγαίνω και τα κάνω, έτσι. Σας φιλώ. Καλή συνέχεια και θα είμαστε σύντομα κοντά με ένα επόμενο true story. Φιλιά!